Στην Τουρκία τουλάχιστον ένας νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης στην Καθολική Εκκλησία Σάντα Μαρία στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη. Ακριβώς, δύο είναι οι δράστες, κουκλοφόροι, περίπου στις 11.30 ώρα Τουρκίας, εισέβαλαν στον καθολικό ναό της Σάντα Μαρία στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Σαρίγερ. Άρχισαν να πυροβολούν, ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Υπήρχαν πληροφορίες για τραυματίες. Οι τουρκικές αρχές διαψεύδουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή έχει επιβληθεί και απαγόρευση μετάδοση ειδήσεων σχετικά με το ζήτημα αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι περίπου 11.30 ώρα δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν μέσα στην εκκλησία, άρχισαν να πυροβολούν και βεβαίως οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν ένα ανθρωποκυνηγητό. Ήδη δημοσίευσαν και ένα βίντεο με τους δύο κουκουλοφόρους να πλησιάζουν στο ναό για να πυροβολήσουν. Βεβαίως τώρα προσπαθούν να καταλάβουν ποια είναι τα κίνητρα αυτής της επίθεσης. Έχει σχέση με μια αντιδυτική στάση, είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Οι τουρκικές αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει σχετικές πληροφορίες. Φανταζόμαστε μέχρι αργά το βράδυ μπορεί να υπάρχει μια νέα ενημέρωση. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλή Γελίκαγια, έδωσε πληροφορίες σχετικά με αυτή την ένοπλη επίθεση μέσα στον καθολικό ναό στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως έχουν ληφθεί και έκτακτα μέτρα σε διάφορες χριστιανικές εκκλησίες αλλά και της Ομογένειας για αυτό το λόγο. Αναζητούν τους δράστες και το κίνητρο της επίθεσης. Μανώλη Κωστίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.